για να μην σας βγάζουμε έναν-έναν. Κάνουμε τη συνέντευξη και οι τρεις μαζί. Θέλω να μου πείτε με τη σειρά ποιος ήταν ο στόχος που είχατε θέσει προσωπικώς όταν ξεκινούσε αυτή η σεζόν. Αρχικά να κερδίσουμε εμπειρίες και να δουλέψουμε όσο περισσότερο γίνεται για τον εαυτό μας, να κερδίσουμε παραπάνω, να βελτιωθούμε και να πάρουμε τις ευκαιρίες μας και να τις εκμεταλλευτούμε. Η βελτίωση προσωπική, όσο μπορούμε, με τα ευκαιρίες που θα μας δοθούν, αν μας δοθούν, να τις εκμεταλλευτούμε σωστά και τα καλύτερα έρχονται. Εγώ δεν ξεκίνησα την προετοιμασία με τη μεγάλη ομάδα. Ο στόχος μου ήταν να πάρουμε το πρωτάθλημα ειδικά από 19. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα παίξω φέτος. Αφού έπαιξα, είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Εσύ είσαι ο τελευταίος χρονικά που έκανε το ντεμπούτο του, οπότε μίλησε μου λίγο για τα συναισθήματά σου στο παιχνίδι με τον Άρη. Φανταστικά συναισθήματα, σίγουρα. Ήταν κάτι που δεν το περίμενα από την αλήθεια. Ήρθε και είμαι φανταστικά χαρούμενος γι' αυτό. Ποιος ήταν ο πιο αγχωμένος από τους τρεις σας? Στον ντεμπούτο ή στο παιχνίδι με τον Άρη? Στον ντεμπούτο. Δεν ξέρω, εγώ δεν πιστεύω δεν είμαι αγχωμένος. Εγώ γενικά δεν αγχώνομαι πολύ, αλλά... Οπότε να ρωτήσουμε τον Χριστό. Πρώτος. Χριστό, πες μας εσύ ποιος ήσουν πιο αγχωμένος. Νομίζω εγώ είμαι με τον Ολυμπιακό. Φάνηκε όλες που πρώτη βαφή. Στο Καραϊσκάκι ήσουν αγχωμένος που ήταν εκεί η πρώτη σου συμμετοχή σαν βασικός σε τέτοιο παιχνίδι? Σαν πρώτα 10 λεπτά, αλλά μετά... Μπήκα στο παιχνίδι, μπήκα στο ρυθμό και πιστεύω ότι πήγε καλά, νομίζω. Χαρτί είναι αυτό που σας βοηθάει να αποφορτιστείτε πριν από παιχνίδια. Όταν τώρα ξεκινάς και έχεις το άγχος, τι είναι αυτό που σε βοηθάει πριν από το παιχνίδι να νιώσεις καλύτερα? Προσωπικά, πριν από το παιχνίδι, γενικά στη μέρα μου προσπαθώ να μην σκέφτομαι τόσο πολύ το μάτς. Πριν κάνω μισάρο, 45 λεπτό το μάτς, αρχίζω και σκέφτομαι πάρα πολύ τι πρέπει να κάνω μες στο γήπεδο για να είμαι ήρεμος και χαλαρός. Η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στο ποδόσφαιρο, το αναπτυξιακό, στην ΚΑΠΑ 19 που είστε τρεις σερί χρονιές πρωταθλητές, με το επαγγελματικό, ποιο είναι? Εννοείται η δύναμη και η ταχύτητα του παιχνιδιού αρχικά. Μετά πιστεύω είναι η εμπειρία πιο πολύ, όπως φαίνεται και στα παιχνίδια όταν αγωνιζόμαστε εμείς με την πρώτη ομάδα. Φαίνεται η εμπειρία στους άλλους ποδοσφαιριστές και η απειρία σε εμάς. Και γιατί είναι πιο δύσκολο να βρεις επιθετικογενείς παίχτες που να βγουν από την δεύτερη ομάδα και να μπουν στην πρώτη ομάδα σε σχέση με τους αμυντικούς, Χρήστο? Νομίζω ότι σε κάθε ομάδα υπάρχουν αρκετοί επιθετικοί και γι' αυτό νομίζω δεν παίρνουν τόσο πολύ μικροί. Και είναι απαιτητική θέση. Εντάξει, όλες είναι, αλλά πιστεύω για ένα μικρό είναι λίγο πιο δύσκολο να παίξει ένας επιθετικός. Και μια ερώτηση και για τους τρεις. Το πρώτο βήμα έγινε. Από εδώ και πέρα τι? Εννοείται θέλουμε όσο περισσότερες συμμετοχές γίνεται. Τώρα καθημερινή δουλειά εννοείται να βελτιωθούμε και αυτά έρχονται. Αναλόγως πώς θα δουλεύεις, πόσο πολύ θα δουλεύεις, αυτά έρχονται. Για να είσαι και λίγο τυχερός. Μόνο δουλειά και υπομονή. Ναι, όπως είπαν και τα παιδιά, δουλειά και τύχη νομίζω είναι οι σημαντικότερες λέξεις. Και... πιστεύω όλα να πάνε καλά και για τους τρεις του χρόνου, να πάρουμε και άλλα παιχνίδια και να βελτιωθούμε περισσότερο. Για εσάς που ξεκινάτε τώρα, η απουσία του κόσμου είναι κάτι το οποίο ίσως σας βοηθάει να προσαρμοστείτε καλύτερα χωρίς να έχετε παραπάνω άγχος ή σας λείπει? Είναι αναλόγως το χαρακτήρα του καθενός. Για μένα, ας πούμε, αλήθεια, πιο πολύ με βοηθάει να είναι γεμάτο το γήπεδο και εκτός και εντός έδρας. Εμένα μου αρέσει να βλέπω το γήπεδο, να ακούω ό,τι ακούω. Εμένα με βοηθάει αυτό προσωπικά. Εσύ φαντάζεσαι τον τεπούτο σου σε γεμάτο χαριλαίο? Θα το ήθελα να πω την αλήθεια, αλλά ακόμα και αυτό μια χαρά είναι, σε άδειο κήπεδο. Και εσύ αντίστοιχα τις προσπάθειες που έκανες στο Καραϊσκάκι, τις φαντάζεσαι με γεμάτη κερκίδα? Θα ήταν δύσκολο νομίζω λίγο. Και συγγνώμη κιόλας που σου διακόπτω, και αντίστοιχα τον γκολ σου στην Τούμπα, έτσι? Εννοείται, ναι. Εντάξει, η Τούμπα θα ήταν πολύ ωραίο αν ήταν με κόσμο τον γκολ μου. Θα το χαιρόμουν πιο πολύ. Εντάξει, εκτός έδρας είναι λίγο πιο δύσκολο να το διαχειριστείς, γιατί σε γιουχάρουν, δεν σε θαυμάζουν. Αυτό είναι το κυριότερο, το πιο δύσκολο για να ποδοσφαιριστεί, ειδικά τώρα που είμαστε και μικροί εμείς. Και είναι δύσκολο να το διαχειριστείς αυτό, νομίζω. Πόσο και πώς σας βοήθησαν οι συμπαίκτες σας σε αυτή την αρχή? Μεγάλη βοήθεια. Σίγουρα μας μιλάνε καθημερινά οι περισσότεροι από αυτούς. Μας λένε τι να κάνουμε και πώς να βελτιωθούμε γενικά. Βλέπουμε από αυτούς πάρα πολλά πράγματα και μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι.
Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησε να μας βοηθάνε τώρα από τα παιχνίδια, ξεκίνησε να μας βοηθάνε από την προετοιμασία. Εμένα και το Χάρη, γιατί ο Χρήστος ήρθε λίγο πιο μετά. Ξεκίνησε να μας βοηθάνε την προετοιμασία και όσο περνάει ο καιρός, μας βοηθάνε ακόμα περισσότερο και στα παιχνίδια και στις προπονήσεις και σε οτιδήποτε βρισκόμαστε μαζί. Ωραία. Εσύ, Χρήστο, θα σε ρωτήσω λοιπόν κάτι διαφορετικό, εφόσον δεν ήσουν από την αρχή. Εσύ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, μιλώντας ποδοσφαιρικά, προσπάθησαν να σε ψαρώσουν οι αντίπαλοι με τη συμπεριφορά τους. Είναι στο δεύτερο παιχνίδι, ναι. Συμβαίνει, μασάς ή προχωράμε? Εντάξει, άμα δεν μας ρούσα, δεν θα αντιδρούσα κιόλας. Αυτά συμβαίνουν μέσα στο παιχνίδι. Φυσικά και είναι φυσιολογικό να το κάνουν, γιατί είμαι και μικρός. Εντάξει, όλα συμβαίνουν μέσα στο παιχνίδι. Οι συμπαίχτες μου κατευθείαν ήρθαν να με βοηθήσουν. Και αυτά. Ό,τι καλύτερο, παιδιά.